δυσοσμία. μύγες, πρώτε ύλε αμφιβολού που βάζουν σε κίνδυνο την υγεία ανυποψία υποψία των πολιτών. Σταφίδε κακή ποιότητα που είτε είναι μουχλιασμένε είτε προορίζονται για ζωτροφέ. Και όμω με αυτέ τι άθλιε συνθήκε επιτίδη παρήγαγαν ραϊκή. Και βλέπουμε. Εδώ παλιέ σταφίδε, οι οποίε πιθανόν να ήταν μοχλιασμένε ή χαντακωμένε, είναι αυτέ που χρησιμοποιούμε κυρίω για ζωοτροφέ. Για πρώτη φορά, τηλεοπτικό φακό μπαίνει σε παράνομο αποστακτήριο, το οποίο παίρνει διαστάσει ποτοπία και με τι συνθήκε να χαρακτηρίζονται από τι αρμόδιε αρχέ ω επίοικο απαράδεκτε. Κατά την έφοδο των τελωνιακών, τα καζάνια ήταν ακόμη ζεστά, όμω ο ιδιοκτήτη του παράνομου αποστακτηρίου είχε εξαφανιστεί και αναζητείται από την αστυνομία. Το βρήκαμε να αποστάζει, βρήκαμε τα καζάνια ζεστά. Άρα ήταν, ήταν σε, λειτουργούσαν, δεν βρήκαμε κανέναν εδώ μέσα. Αποστάζοντα ένα αφοβόλου ποιότητα και προέλευση προϊόν πρώτη ύλη, το οποίο είναι στα φίδα, υπολείμματα στα τα οποία τα επεξεργαζόταν με έναν τρόπο εντελώ ακατάλληλο και το προϊόν το οποίο έβγαινε σίγουρα ήταν ακατάλληλο για την ανθρώπινη κατανάλωση. Ακόμα και το διάφανο μυρωδάτο νέκταρ τη κριτική γης, Ιρακή, μπήκε στο στόχαστρο Επιτίδιον, που είχαν στήσει παράνομο αποστακτήριο τεραστίων διαστάσεων στις Δαφνές το οποίο ήταν καλά οργανωμένο, αφού διέφεται φωτοβολταϊκά μέχρι ανεμογεννήτριες. Πολύ καλύτερα από τα νόμιμα σε θέματα οργάνωσης. Είναι παράνομο αποστακτήριο και παράνομο αποστακτική περίοδος. Αλλά έχουμε και θέμα ασφάλειας του καταναλωτή. Δηλαδή, βγαίνει ένα προϊόν, το οποίο από την πρώτη ύλη που βλέπω εγώ. έχω. Μεγάλε αμφιβολίε αν θα είναι κατάλληλο για χρήση. Γύρω από την παραγωγή ρακή, όπω εκτιμούν οι αρμόδιε αρχέ, είχε στηθεί ένα σκορό εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από την παράνομη διακίνηση και πώλησή τη και με τεράστια διαφυγόντα κέρδη για το δημόσιο. Και όλα αυτά την ώρα που οι πραγματικοί και νόμιμοι παραγωγή ρακή παλεύουν για την επιβίωση. Επίση, βλέπω εδώ ότι έχουν και παλιά σύγκρασα τα λεγόμενα. Τα οποία μπορούν να προέρχονται είτε από ξυδιασμένα κρασιά, είτε ακόμα ε, Δυστυχώ δεν μπορούσα να βάλω μέσα. Έχουμε, έχουμε κανένα. ένα λοιπόν, να δοκιμάσουμε, αλλά είναι θέλω... σύγκρασο αυτό. Θέλω να μου το οποίο πείτε. αποστάζεται μαζί με τι ταφίδε. Τεράστια καζάνια βιτιοφόρα, τόνοι πρώτων υλών και τόνοι πυρηνόξυλου μαρτυρούν ότι οι έκαναν business. Μέσω τη παράνομη διοχέτευση στο εμπόριο εκατοντάδων τόνων ρακής δηλητήριο. Δυσφημίζοντα ταυτόχρονα το τοπικό προϊόν τη Κρήτη, που αποτελεί ταυτότητα μια κουλτούρα που εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την κριτική φιλοξενία. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση οι επιτίδοι έπειναν στην υγεία των κορόιδων, με τη δράση του τώρα να λαμβάνει τέλο μετά τον μπλόκο που έβαλε το τελωνίο Ηρακλείου. Το προϊόν αυτό αφενό μεν πηγαίνει με παράνομα κανάλια στο εμπόριο, αφετέρου δυσφημίζει και το τοπικό προϊόν, το οποίο είναι τσικουδιά. Δηλαδή, όποιο πάει σε ένα μαγαζί και πιει αυτό το προϊόν που βγάζουν από αυτά τα πράγματα και του πούνε ότι είναι κριτική τσικουδιά, δεν η κριτική τσικουδιά. Όσο και τη φοροδιαφυγή, τα ποσά είναι τεράστια, αν αναλογιστεί κανεί ότι 59 λεπτά το κιλό φορολογείται η ρακή. Άρα, με τη διοχέτευση στην αγορά όχι μόνο τη τεράστια ποσότητα που βρέθηκε στι παράνομε εγκαταστάσει, αλλά και αυτής που είχαν σκοπό να παράγουν με του 200 τόνου πυρινόξυλου το μαύρο χρήμα θα κυριαρχούσε στη τσέπη του, όπω και ο κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Ό,τι είχε τουλάχιστον 200 τόνου πυρινόξυλο αποθηκεύσει, είχε σκοπό να βγάλει δεκάδε, αν όχι εκατοντάδε τόνου τσικουδιά στην κατανάλωση. Με ό,τι αυτό σε βάρος των εσόδων του κράτους και σε βάρος της υγείας του καταναλωτή. Τα δείγματα στάλθηκαν στο χημείο για ανάλυση, ενώ θα κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία των ποινικών διώξεων στους εμπλεκόμενους, οι οποίοι έγιναν καπνός και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.